Λοιπόν, καλησπέρα Δάφνη, καλησπέρα Ανδριανή και προχωράμε στο μάθημά μας από εκεί που σταματήσαμε. Λοιπόν, είχαμε σταματήσει στην άσκηση εδώ που ταιριάζει η κάθε λέξη. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις λέξεις από το πλαίσιο. Κομικός, ποίημα, προστάτης, τραγικότητα, ποιητικός, τραγωδός, κομικότητα, ποιητής, τραγικός, προστασία. Ανδριανή, έλα Ανδριανή, διάβασε μου τις λέξεις κομικός, ποίημα, προστάτης, διάβασε μου τα. Δεν βλέπουμε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Ανδριανή, ένα λεπτό. Έλα, Ανδριανή, διάβασε. Κομικός, ποίημα, προστάτης, τραγικότητα, ποιητικός, τραγωδός, κομικότητα, ποιητής, τραγικός, προστασία. Έλα. Κομικός, ποίημα, προστάτης, τραγικότητα, ποιητικός, τραγωδός, κομικότητα, ποιητής, τραγικός, προστασία. Μπράβο. Λοιπόν, έλα Δάφνη και εσύ. Κομικός, ποίημα, προστάτης, τραγικότητα, ποιητικός, τραγουδός, κομικότητα, ποιητής, τραγικό, προστασία. Προστασία. Μπράβο, Δάφνη. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και παρακάμε. Χρήστο, καλώς όρισες. Καλησπέρα. Άνοιξε το μικρόφωνο, Χρήστο. Ναι. Λοιπόν. Χρήστο. Ναι. Δεν σε ακούω καλά, Χρήστο. Έχω το μικρόφωνο μου ανοιχτό. Μπορείς να με ακούς. Έλα, ωραία. Τώρα σε ακούω. Ναι. Προχωράμε στη δεύτερη άσκηση. Σχηματίστε περισσότερες λέξεις από τις μούσες. Συμπληρώστε τον πίνακα. Λοιπόν, ναι. Η μούσα, έτσι, το μουσείο. Ναι. Τι άλλη λέξη παράγεται, η μουσική. Μουσική, μουσιολογία. Μουσείο, μουσιολογία. Μπράβο, έλα Χριστό, προχώρα. Ναι. Μουσικός, μουσικοθεραπεία, μουσικολογία, μουσικολόγος. Μπράβο. Και πάμε παρακάτω. Συμπληρώστε τις φράσεις με λέξεις από το πλαίσιο. Ναι. Λυρική ποίηση, επική... Λυρική ποίηση, επική ποίηση. Απόλλωνας, τι ήταν ο Απόλλωνας? Ηγέτης, πολύ ωραία. Αρχαία θεά, εννέα Αρχαία μουσες. Θεά. Εννέα μουσες. Πολύ ωραία. Νέα μουσες. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Χριστό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έλα Ανδριανή, ενώστε την κάθε μούσα με αυτό που προστατεύει. Αυτή την άσκηση την έχετε κάνει? Όχι. Όχι. Χριστό, την έχεις κάνει αυτή την άσκηση? Δεν την έχω κάνει, όχι. Δεν την έχεις κάνει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα μαζί. Ποια λέξη πάει? Η κλειό. Τι προστατεύει η κλειό? Θυμάστε τι είχαμε πει πιο πάνω? Η κλειό τι προστατεύει? Τη λυρική ποίηση. Το θυμάστε αυτό? Έλα Ανδριανή, η κλειό προστατεύει τη λυρική ποίηση. Ανδριανή. Ναι. Επανέλαβε αυτό που ακούσα από μένα. Η κλειό προστατεύει τη λυρική ποίηση.
Η κλειό προστατεύει τη λυρική ποίηση. Η ευτέρπη. Όχι, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θα πρέπει να βρούμε όμως την κατάλληλη λέξη που η κλειό τι προστατεύει. Δεν προστατεύει τη λυρική ποίηση. Η κλειό προστατεύει την ιστορία. Δηλαδή το κλειό πάει στην ιστορία εδώ. Το βλέπετε? Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τι προστατεύει κάθε μία. Λυρική ποίηση, επική ποίηση, μουσική, χορό, ιερή ποίηση, αστρονομία, ιστορία, κωμωδία, τραγουδία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η ευτέρπη τι προστατεύει? Η ευτέρπη προστατεύει την... Μουσική. Έλα, Χριστό. Μουσική. Τη μουσική, πολύ ωραία. Έλα, Ανδρία... Δάφνη, η ευτέρπη προστατεύει τη μουσική. Πες το. Η ευτέρπη προστατεύει τη μουσική. Πες το και εσύ, Ανδριανή. Η ευτέρπη προστατεύει τη μουσική. Μάλιστα. Η Θάλια προστατεύει. Τι προστατεύει η Θάλια? Έλα, Χριστό. Την κωμωδία. Την κωμωδία. Ανδριανή, η Θάλια προστατεύει την... κωμωδία. Την κωμωδία. Έλα και εσύ, Δάφνη, η Θάλια προστατεύει την κωμωδία. Η Θάλια προστατεύει την κωμωδία. Μπράβο, μπράβο. Και η Μελπομένη... Μελπομένη ποιον προστατεύει? Δεν ξέρω. Έλα, Χριστό, εδώ η Μελπομένη προστατεύει την... τραγωδία. Την τραγωδία. Πολύ ωραία. Πες το, Χριστό, όλο. Η Μελπομένη προστατεύει την τραγωδία. Πολύ ωραία. Έλα, Ανδριανή, και εσύ. Η Μελπομένη προστατεύει την τραγωδία. Μπράβο. Έλα, Δάφνη. Η Μελπομένη προστατεύει την τραγωδία. Μπράβο, Χρυσό μου, μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και πάμε στην Τερψυχώρη. Η Τερψυχώρη προστατεύει τι, το... Χορό. Χριστό. Χορό. Το χορό. Πες το όλο, Χριστό, από την αρχή. Η Τερψυχώρη προστατεύει το χορό. Μπράβο. Έλα, Ανδριανή. Η Τερψυχώρη προστατεύει το χορό. Δάφνη. Η Τερψυχώρη προστατεύει το χορό. Το χορό, μπράβο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και η Ιερατό προστατεύει. Τι προστατεύει η Ιερατό? Δεν ξέρω. Ε? Δεν ξέρω. Η Ιερατό προστατεύει την λυρική... ποίηση. Λυρική πίεση. Λέγε τον Χριστό. Ιερατό προστατεύει τη λυρική πίεση. Έλα, Ανδριανή. Ιερατό προστατεύει τη λυρική πίεση. Τη λυρική πίεση. Η Πολύμνια προστατεύει. Χριστό. Ιερή πίεση. Πες το από την αρχή όλο. Η Πολύμνια προστατεύει τη ιερή ποίηση. Μπράβο. Ανδριανή. Ναι, η Πολύμνια προστατεύει τη ιερή ποίηση. Μπράβο, μπράβο, Ανδριανή. Έλα, Δάφνη. Η Πολύμνια προστατεύει την ιερή ποίηση. Μπράβο, μπράβο, Δάφνη, μπράβο, Πάνο, μπράβο. Λοιπόν, και προχωράμε τώρα... στην ουρανία. Στην ουρανία. Η ουρανία τι προστατεύει, Χριστό? Η ιστορία. Πες το, Χριστό, όλο. Η ουρανία προστατεύει την ιστορία. Ανδριανή.
Η ουρανία προστατεύει την ιστορία. Την ιστορία. Πες το δυνατά, δεν σε άκουσα. Η ουρανία προστατεύει την ιστορία. Αλλά η κρύο δεν προστατεύει την ιστορία. Την ιστορία. Ναι. Και η Καλλιόπη. Έλα, Χριστό. Η Καλλιόπη προστατεύει την... Το... Επική πίεση. Επική πίεση. Μπράβο, Χριστό. Πες το όλο μαζί, Χριστό. Η Καλλιόπη προστατεύει την επική πίεση. Έλα, Ανδριανή. Η Καλλιόπη προστατεύει την επική πίεση. Μπράβο. Δάφνη. Η Καλλιόπη προστατεύει την επική πίεση. Μπράβο σας, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Λοιπόν, οι μουσες είναι πόσες, Χριστό? Είναι 11 ή 12. Εννιά αρχές θες. Λάθος. Και εδώ τι λέει τους είναι ο Δίας. Τι είναι ο Δίας για τις θέες αυτές? Πατέρας. Ο πατέρας. Μπράβο, Χριστό. Πατέρας τους είναι ο Δίας. Και η... μητέρα τους. Ποια είναι η μητέρα τους? Η μνημοσύνη. Μπράβο. Έλα, Ανδριανή, πες το κι εσύ. Οι μουσες είναι 9 αρχαίες θεές, πατέρας τους είναι ο Δίας και μητέρα τους η Μνημοσύνη. Έλα, Ανδριανή. Οι μουσες είναι 9 αρχαίες θεές, ο πατέρας τους είναι ο Δία και η μητέρα τους είναι η Μνημοσύνη. Μπράβο, Ανδριανή. Έλα, Δάφνη, και εσύ. Οι μουσες είναι 9 αρχαίες θεές, ο πατέρας τους είναι ο Δίας και η μητέρα τους η Μνημοσύνη. Η Μνημοσύνη. Μπράβο, Δάφνη. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Η Κλειώ προστατεύει. Εγώ. Έλα, Χριστό. Ναι. Η Κλειώ προστατεύει την... Την ιστορία. Ιστορία, ναι. Την ιστορία. Η Ευτέρπη τη μουσική. Η Θάλια την... κομμωδία. Η Θάλια η Κλειώ προστατεύει την ιστορία. Ναι, η Ευτέρπη τη μουσική, η Θάλια την κομμωδία. Ναι, η Μελπομένη την τραγωδία, η Τερψιχώρη το χορό, η Ερατό τη λυρική ποίηση. Ναι, η Πολύμνια την ιερή ποίηση, η Ουρανία την... Ιερή ποίηση, πολύ ωραία. Ναι, η ουρανία την αστρονομία. Αστρονομία, μπράβο. Και η Καλλιόπη την επική ποίηση. Την επική ποίηση, μπράβο. Πολύ ωραία. Ανδριανή, θέλω να μου πεις την Κλειώ και την Ευτέρπη, αυτές τις δύο. Η Κλειώ προστατεύει, τι προστατεύει η Κλειώ? Την ιστορία. Την ιστορία, πολύ ωραία, μπράβο. Και πάμε παρακάτω. Η Ευτέρπη την μουσική. Η Θάλια. Την κομμωδία. Την κομμωδία. Πολύ ωραία. Μπράβο. Δάφνη, έλα και εσύ το ίδιο. Η Κλειώ προστατεύει την... Η Κλειώ προστατεύει την ιστορία. Την ιστορία. Μπράβο, Δάφνη. Μπράβο. Ναι. Η Ευτέρπη τη μουσική. Η μουσική. Η Ερατό. Η Θάλια. Την κομμωδία. Η Θάλια την κομμωδία. Πες το, Δάφνη, ξανά. Η Κλειώ. Η Κλειώ.
Προστατεύει την ιστορία, η ευθέρπη τη μουσική, η θάλια την κωμωδία. Μπράβο. Η Ανδριανή τώρα, πιο κάτω. Η τερψιχώρη. Η τερψιχώρη, το χώρο. Ποιον προστατεύει η τερψιχώρη? Το χώρο. Πολύ ωραία. Ναι, παρακάτω. Ιερατώτη λυρική ποιήση. Ναι. Η πολύμια την ιερή ποιήση. Την ιερή ποιήση. Η ουρανία την αστρονομία. Αστρονομία. Η Καλλιόπη την επική ποιήση. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα παρακάτω στο Σταυρόλεξο. Να παίξουμε λίγο απόψε, έτσι. Για να δούμε. Λοιπόν, έλα Χριστό, το δεύτερο μέρος, να πάμε στη γραμματική, να μάθουμε τον Ενεστώτα, ναι, σε ορισμένα ρήματα που τελειώνουν σε ωμέγα. Ναι. Εγώ μιλάω. Μιλάς. Αυτός αυτό μιλάει. Εμείς μιλούμε. Εσείς μιλάτε. Αυτοί αυτές αυτά μιλάνε, μιλούν. Πολύ ωραία. Έλα, Ανδριανή, και εσύ. Εγώ μιλάω, εγώ μιλώ. Εσύ μιλάς. Αυτός αυτή αυτό μιλάει. Εμείς μιλούμε, εσείς μιλάτε, αυτοί αυτές αυτά μιλάνε, μιλούν. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δάφνη. Εγώ μιλώ, εσύ μιλάς, αυτός, αυτή, αυτό, μιλάει, εμείς μιλάμε, μιλούμε, εσείς μιλάτε, αυτοί αυτές αυτά μιλάνε, μιλούν. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Δάφνη, μπράβο, μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Τώρα, με το ρήμα αυτό θα κάνουμε σε κάθε πρόσωπο και μία πρόταση. Εγώ μιλάω ελληνικά. Ο Χρήστος μιλάει Ιρλανδικά. Θα πείτε μία πρόταση, όποια εσείς θέλετε, βάζοντας λέξεις πίσω από το ρήμα μιλάω. Εγώ μιλάω ελληνικά, ο Χρήστος μιλάει Ιρλανδικά. Ανδριανή, εσύ λέγε την άλλη πρόταση, εσύ μιλάς. Εσύ μιλάς γαλλικά. Ναι, και η Δάφνη τι μιλάει. Θέλω να κάνεις μια πρόταση που να βγαίνει κάποιο νόημα κάνοντας πρακτική. Δηλαδή, εσύ μιλάς ελληνικά και η Δάφνη μιλάει ισπανικά, μιλάει γερμανικά. Δηλαδή να κάνετε μεγαλύτερη την πρόταση θέλω. Έλα Χριστό, αυτός, αυτή, αυτό. Μιλάει. Λέγε, τι μιλάει. Ισπανικά. Ναι, και. Και γαλλικά. Ναι, αλλά πρέπει να πεις και ένα άλλο πρόσωπο για να συμπληρώσεις μια πρόταση πιο μεγάλη. Εντάξει, ναι. Αυτός μιλά ισπανικά και εσείς μιλάτε κινέζικα. Μπράβο. Ωραία. Δάφνη, εμείς, για κάνε την πρόταση με το εμείς. Εμείς μιλάμε.
Εμείς μιλάμε ελληνικά. Ναι. Και αυτοί μιλάνε αγγλικά. Μπράβο, μπράβο Δαφνή. Πολύ ωραία. Εμείς μιλάμε ελληνικά και αυτοί μιλάνε αγγλικά. Μπράβο, πολύ ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, όπως κλείσαμε τώρα το μιλάω, θα κλείσουμε και το αγαπώ, το απαντώ, το τραγουδώ, το προτιμώ, το χαιρετώ, το ξεκινώ, ερευνώ, μελετώ, γεννώ, διψώ, πεινώ, πετώ, περνώ και τα λοιπά. Λοιπόν, για να πούμε με το αγαπώ. Έλα, Δάφνη, εγώ αγαπώ την Ανδριανή και η Ανδριανή αγαπάει τη μαμά μου. Για λέγε. Εγώ αγαπάω την Ανδριανή και η Ανδριανή αγαπάει τη μαμά μου. Τη μαμά, πράγμα. Λοιπόν, ο Χρήστος, εγώ ή μάλλον εμείς απαντούμε, έτσι Χρήστο. Ναι. Κάντε μια πρόταση με το απαντώ. Εμείς απαντούμε την ερώτηση. Εμείς απαντούμε στην ερώτηση, πολύ ωραία Χρήστο. Ανδριανή, με το τραγουδό. Ναι. Πάρε μια προσωπική αντωνυμία, όποια θέλεις από εδώ, το εγώ, το εσύ, το αυτοί, εμείς, εσείς, αυτά, αυτές, αυτοί. Πάρε μια προσωπική αντωνυμία και κάνε μια πρόταση με το τραγουδό. Εσείς τραγουδάτε. Εσείς τραγουδάτε. Εμείς τα Χριστούγεννα τραγουδάμε τα κάλατα. Δεν το άκουσα καλά. Εμείς τα Χριστούγεννα τραγουδάμε τα κάλατα. Μπράβο, μπράβο Αντρέα, πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Χρήστο, με το προτιμώ. Εγώ προτιμώ να... Εγώ προτιμώ να... Να πηγαίνω στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Για λέγε Χριστό. Εγώ προτιμώ να πηγαίνω στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Μπράβο. Έλα Ανδριανή, πες το και εσύ αυτό, προτιμώ. Πρέπει να ξαναπώ τη φράση. Αυτή την ίδια φράση. Εγώ προτιμώ να πηγαίνω κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Έλα. Εγώ προτιμώ να πηγαίνω κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Μπράβο, πολύ ωραία. Λέγε το και εσύ, Δάφνη. Εγώ προτιμώ να πάω να πηγαίνω να πηγαίνω κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Μπράβο, μπράβο Δάφνη, μπράβο, πολύ ωραία. Χαιρετώ, Χρήστο. Ναι, εγώ χαιρετώ τον γείτονά μου κάθε πρωί. Μπράβο, τον γείτονά μου κάθε πρωί, πάρα πολύ ωραία. Ανδριανή, ξεκινώ. Εγώ ξεκινώ κάθε... Εγώ ξεκινώ κάθε πρωί για το σχολείο. Ξεκινώ κάθε πρωί για το σχολείο στις 8 η ώρα. Για πες το. Εγώ ξεκινάω κάθε πρωί για το σχολείο. Στις 8 η ώρα. Η ώρα. Μπράβο. Δάφνη, για πες το και εσύ αυτό που είπε η Ανδριανή τώρα. Εγώ ξεκινώ κάθε πρωί για το σχολείο στις 8 η ώρα. Έλα. Εγώ ξεκινάω κάθε πρωί για το σχολείο στις 8 η ώρα. Μπράβο, Δάφνη, μπράβο. Χρήστο, με το ερευνώ. Εγώ ερευνώ στο κομπιούτερ για να βρω την απάντηση στην ερώτηση. Μπράβο, πολύ ωραία Χριστό, πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Ανδριανή, μελετώ. Εμείς μελετάμε
τα μαθήματά μας. Πολύ ωραία. Μπράβο, Ανδριανή. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με το γεννό, Χριστό. Γεννό. Για το γεννό. Ναι, γεννό, γεννό. Μαμά μου γέννησε... Εδώ μπορεί να πεις η γειτόνισσά μου γεννάει ένα μωρό τώρα. Θα πάμε στον αοριστό βέβαια γέννησε, αλλά για την ώρα έχουμε τον Ενεστώτα. Η γειτόνισσά μου γεννάει αυτή τη στιγμή. Ένα μωρό. Έτσι. Η αδερφή μου γεννάει αυτή τη στιγμή. Κάνει μωρό δηλαδή. Ναι. Ωραία. Ανδριανή, με το διψώ. Εμείς διψάμε και πίνουμε νερό. Εμείς διψάμε και πίνουμε νερό. Πολύ ωραία, μπράβο. Πες το και εσύ, Δαφνή. Εμείς διψάμε και πίνουμε νερό. Μπράβο. Έλα, Χρήστο, με το πεινό. Εγώ πεινάω και τρώω όταν γυρίζω από το σχολείο. Πολύ ωραία, μπράβο. Ανδριανή, με το πετώ. Πέστε και άλλη προσωπική αντωνυμία εκτός από το εγώ. Εσείς, εμείς, αυτές. Για πέσουμε το αυτές, Ανδριανή. Αυτές. Αυτές πετάνε τα πλαστικά στα σκουπίδια. Μπράβο. Πολύ ωραία. Χριστό, με το περνώ. Εγώ περνάω δίπλα από το σπίτι του φίλου μου κάθε μέρα. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία, Χριστό. Μπράβο. Δάφνη, για πες και εσύ, περνάω από το σπίτι του γείτονα κάθε μέρα. Εγώ περνάω από το σπίτι του γείτονα κάθε μέρα. Μπράβο, πολύ ωραία. Έλα, Χρήστο, πάμε στα ποσοτικά επιρρήματα τώρα. Δηλαδή λέμε τώρα πολύ, λίγο, αρκετά, έτσι. Για διάβασε, Χρήστο, τα ποσοτικά επιρρήματα. Ποσοτικά επιρρήματα. Πόσο, πάρα πολύ, λίγο, κάποσο, αρκετά, καθόλου, σχεδόν, περίπου, τίποτα. Και άλλα. Και άλλα. Παράδειγμα, μιλάς ελληνικά. Λίγο. Ο Πέτρος μιλάει αγγλικά. Ο Πέτρος μιλάει αγγλικά. Ο Πέτρος μιλάει αγγλικά. Ερώτηση είναι αυτό. Ναι. Πόσο κάνει αυτό? Κάνει 10 ευρώ. Δεν είναι πολύ ακριβό. Διψάς? Όχι, δεν διψάω καθόλου. Τι κάνεις τώρα? Δεν κάνω τίποτα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Έλα, Ανδριανή, πες και εσύ τώρα από την αρχή το παράδειγμα. Μιλάς ελληνικά? Μιλάς ελληνικά, λίγο. Ο Πέτρος μιλάει αγγλικά, αρκετά. Πόσο κάνει αυτό? Κάνει 10 ευρώ. Δεν είναι πολύ ακριβό. Διψάς? Όχι, δεν διψάω καθόλου. Τι κάνεις τώρα? Δεν κάνω τίποτα. Μπράβο, Ανδριανή. Έλα, Δαφνή. Μιλάς ελληνικά? Μιλάς ελληνικά, λίγο. Ο Πέτρος μιλάει αγγλικά, αρκετά. Πόσο κάνει αυτό? Κάνει 10 ευρώ. Δεν είναι πολύ ακριβό. Διψάς? Όχι, δεν διψάω καθόλου. Τι κάνεις τώρα? Δεν κάνω τίποτα. Μπράβο, Δαφνή. Μπράβο, ρε μάνα μου. Μπράβο, αγαπητοί μου. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Και δίνεις πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Μ' αρέσει που τα τονίζεις όμορφα, όμορφα. Μπράβο. Λοιπόν, και πάμε στη γραμματική τώρα την άσκηση κάτω, Χριστό. Συμπληρώστε τα κενά με τον Ενεστώτα των ρημάτων της παρένθεσης. Ναι, λοιπόν, ο Όλεγ. Ο Όλεγ μιλάει ελληνικά. Ναι, πολύ καλά. Εσείς αγαπάτε τα ζώα. Εγώ προτιμάω τη σοκολάτα. Εσύ? Τι τραγουδάνε τα παιδιά? Ένα τραγούδι της Μαντόνα. Το πρωί ξυπνάμε πολύ νωρίς γιατί η δουλειά μας ξεκινάει στις 8. Πολύ ωραία. Έλα, Ανδριανή.
Ο Όλεξ μιλάει ελληνικά. Ερώτηση κάνει, Ανδριανή. Ο Όλεξ μιλάει ελληνικά. Μιλάει ελληνικά. Ναι, πολύ καλά. Εσείς αγαπάτε τα ζώα. Μπράβο. Εγώ προτιμώ τη σοκολάτα. Εσύ. Μπράβο. Εσύ. Τι τραγουδάνε τα παιδιά. Ωραία. Ένα τραγούδι της Μαντόνα. Πολύ ωραία. Το πρωί ξυπνάμε πολύ νωρίς, γιατί η δουλειά μας ξεκινάει στις 8. Μπράβο, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω και η Δάφνη να μας το πει τώρα από την αρχή όλο. Έλα, Δάφνη. Ο Όλεξ μιλάει ελληνικά. Ναι, πολύ καλά. Εσείς αγαπάτε τα ζώα. Μπράβο. Εγώ προτιμάω τη σοκολάτα. Εσύ. Μπράβο. Τι τραγουδάνε τα παιδιά. Ένα τραγούδι της Μαντόνα. Μπράβο. Το πρωί ξυπνάμε πολύ νωρίς, γιατί η δουλειά μας ξεκινάει στις 8 η ώρα. Μπράβο, μπράβο Δάφνη, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο Χρυσόμου, μπράβο. Λοιπόν, τώρα εδώ θα αντιστοιχίσουμε, Χρήστο, το εμείς με ποιο πάνε. Εμείς τι λέει, μπορούμε να πούμε, για λέγε, το εμείς που εμείς πάει. Περνάμε. Ανδριανή, αυτός. Αυτός πεινάει. Πεινάει, αυτός πεινάει. Εσύ. Έλα, Δάφνη, εσύ απαντάς. Απαντάς, μπράβο Δάφνη. Εσείς, Χρήστο, το είπες εσύ, Ανδριανή. Εσείς διψάτε. Εσείς διψάτε, μπράβο. Και Χρήστο, το τελευταίο. Αυτές μελετάνε. Μελετάνε. Πολύ ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα εδώ θα επιλέξουμε το σωστό. Έχει από κάτω, από κάθε πρόταση, τη λέξη που πρέπει να συμπληρώσουμε. Έλα, Χριστό, αυτό το αυτοκίνητο κοστίζει... Περίπου 30.000 ευρώ. Μπράβο. Πόσο κάνει αυτό το δώρο? 10 ευρώ. Σήμερα δεν έχω καθόλου δουλειά. Δεν κάνω τίποτα στο γραφείο. Δεν έχω δουλειά. Τρώω λίγο αυτές τις μέρες. Κάνω δίαιτα. Μπράβο. Τρώει λίγο. Λίγο. Έλα, Ανδριανή, και εσύ. Αυτό το αυτοκίνητο κοστίζει. Αυτό το αυτοκίνητο κοστίζει περίπου 30.000 ευρώ. Ναι. Πόσο κάνει αυτό το δώρο? 10 ευρώ. Ναι, πολύ ωραία. Παρακάτω. Σήμερα δεν έχω καθόλου δουλειά. Καθόλου δουλειά. Πολύ ωραία. Το 4. Δεν κάνω τίποτα στο γραφείο. Δεν έχω δουλειά. Πολύ ωραία. Τρώω λίγο αυτές τις μέρες. Κάνω δίαιτα. Τρώω λίγο αυτές τις μέρες. Κάνω δίαιτα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Έλα, Δάφνη. Αυτό το αυτοκίνητο κοστίζει
περίπου 30.000 ευρώ. 30.000 ευρώ. Πόσο κάνει αυτό το δώρο? 10 ευρώ. Σήμερα δεν έχω καθόλου δουλειά. Δεν κάνω τίποτα στο γραφείο. Δεν έχω δουλειά. Τρώω λίγο αυτές τις μέρες. Κάνω δίαιτα. Μπράβο, Δάφνη. Μπράβο, Δάφνη. Μ' αρέσει το χρώμα που βάζεις, Δάφνη. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σου. Μπράβο. Και πάμε παρακάτω. Έλα, Χριστό, συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο. Έλα. Τελευταία δεν το βλέπω πολύ. Είναι δεν το βλέπεις. Λάθος. Τελευταία δεν το βλέπω πολύ. Τελευταία δεν το βλέπω. Ναι. Καθόλου. Δεν το βλέπω καθόλου. Είναι στην Αθήνα. Είναι στην Αθήνα. Είναι ναι. Στην Αθήνα, ναι. Πόσο κάνει αυτή η κάρτα, παρακαλώ. Πόσο κάνει αυτή η κάρτα, παρακαλώ, ναι. Πεινάω πάρα πολύ. Πάμε στο εστιατόριο. Πάμε στο εστιατόριο. Δεν ρωτάει, πάμε στο εστιατόριο. Ναι. Διαβάζει λίγο, δεν είναι καλός μαθητής. Ωραία, πολύ ωραία, Χριστό, μπράβο. Ναι. Η μηχανή του κάνει περίπου 900 ευρώ. Η μηχανή του κάνει περίπου 900 ευρώ. Μπράβο. Έλα, Ανδριανή. Τελευταία δεν τον βλέπω. Τελευταία δεν τον βλέπω καθόλου. Είναι στην Αθήνα. Μπράβο. Πόσο κάνει αυτή η κάρτα, παρακαλώ. Μπράβο. Πεινάω πάρα πολύ. Πάμε στο εστιατόριο. Μπράβο. Διαβάζει λίγο, μπράβο. Δεν είναι καλός μαθητής. Η μηχανή του κάνει περίπου 900 ευρώ. 900 ευρώ, μπράβο, Ανδριανή. Έλα, Δάφνη. Τελευταία δεν το βλέπω πολύ. Ναι, καθόλου. Ή πολύ και καθόλου το ίδιο είναι. Πολύ είναι. Μπράβο, Δάφνη. Προχώρα. Είναι στην Αθήνα. Μπράβο. Πόσο κάνει αυτή η κάρτα, παρακαλώ. Μπράβο. Πεινάω πάρα πολύ. Πάμε στο εστιατόριο. Διαβάζει λίγο. Δεν είναι καλός μαθητής. Η μηχανή του κάνει περίπου 900 ευρώ. Μπράβο, Δάφνη, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να κρεμάσουμε. Ποιον θα κρεμάσουμε τώρα, Δάφνη? Για να δούμε ποιον θα κρεμάσουμε τώρα. Έλα, Χριστό. Είναι τα ιταλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά. Γλώσσα. Γλώσσα. Πάρα πολύ ωραία. Ο Ευκλήδης μιλάει για την γεωμετρία και την... Εγώ. Όχι, η Ανδριανή. Αστρονομία. Μπράβο. Αστρονομία, πολύ ωραία, μπράβο. Ωραία. Γλίτωσε στην κρεμάλα, Ανδριανή. Πάμε στη Δάφνη. Η επιστήμη για τα ζώα είναι η... Έλα, Δάφνη. Αρχίζει από ζήτα. Ζωολογία. Ζωολογία, μπράβο. Μιλάνε στην Ελλάδα. Έλα, Δάφνη, πες τι μιλάνε στην Ελλάδα. Ελληνικά. Μπράβο. Ο Χρήστος. Ο Άλφρεντ Νόμπελ είναι Σουηδός. Σουηδός. Πολύ ωραία. Μπράβο σας. Γλιτώσατε όλοι. Για πάμε τώρα στο άλλο σταυρόλεξο εδώ. Εγώ.
Ένα λεπτό, Χριστό, ένα λεπτό, γιατί μου έχει... Το βλέπετε τώρα καλά? Εμείς δεν το βλέπουμε πολύ καλά. Ούτε εγώ. Το βλέπετε? Όχι πολύ καλά. Όχι πολύ καλά. Για κάτσε να το μεγαλώσουμε λίγο. Στο καλό. Λοιπόν, τώρα το βλέπετε? Όχι. Πρέπει να το βλέπουμε ολόκληρο ή όχι? Γιατί τώρα μόνο το μισό βλέπουμε. Τώρα? Ναι, τώρα βλέπουμε. Ναι, τώρα ναι. Λοιπόν, έλα. Έλα, Χριστό, την πρώτη. Η ουρανία προστατεύει την... ένα λεπτό. Την... Δεν θυμάμαι. Την αστρονομία. Χωράει. Είναι οριζόντια. Εγώ το κοίταζα κάθετα. Όχι, οριζόντια. Οριζόντια. Μου λέει οριζόντια. Λοιπόν. Την αστρονομία. Πάμε στη δεύτερη. Η μελπομένη προστατεύει την... Ανδριανή. Η μελπομένη ποια προστατεύει? Από εδώ. Την τραγωδία. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Και πάμε στο κάθετο τώρα. Ο Αριστοτέλης μιλάει για... Χρήστο. Ο Αριστοτέλης μιλάει για τη... γεωμετρία. Για την αναλογία. Ναι, για την αναλογία. Ναι. Και το Νόμπελ Οικονομίας παίρνει ο Πολ Κράγμαν για την ανάλυση. Για την ανάλυση το... Δεν ξέρω. Εμπόριο. Ωραία. Και το τρίτο, ο Πυθαγόρας μιλάει για τα μαθηματικά, για την... Εγώ. Ναι, Χρήστο. Ο Πυθαγόρας μιλάει για τα μαθηματικά και την γεωμετρία. Αναλογία. Αναλογία. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Τελειώσαμε λοιπόν από εκεί. Τώρα βλέπετε ορισμένες εικόνες εδώ και συμπληρώνεται το όνομα. Για λέγε, Ανδριανή, τι βλέπεις εδώ? Ένα βραβείο. Πολύ ωραία, μπράβο. Χρήστο, στη δεύτερη εικόνα τι βλέπουμε? Δεν ξέρω τι, είναι αυτό που χρησιμοποιούν οι γιατροί. Ναι, μπράβο, ναι. Δεν ξέρω πώς το λένε. Η επιστήμη πώς λέγεται? Ιατρική. Μπράβο. Αυτό είναι. Ιατρική. Ιατρική, μπράβο. Ανδριανή, σε αυτή την εικόνα τι βλέπεις? Χορός. Χορός, πολύ ωραία. Εδώ. Η ιατρική, τι είπαμε παραπάνω, είναι, τι είναι? Είναι. Όταν πάμε στο πανεπιστήμιο, τι λέμε ότι σπουδάζουμε? Επιστήμη. Επιστήμη, μπράβο, πολύ ωραία, επιστήμη. Δάφνη, το τελευταίο... Βιβλία. Έχει σχέση με το λόγο. Για λέγε.
Χριστό. Ναι. Για πες, εδώ έχει σχέση, Δάφνη, έχει σχέση με το λόγο και την τέχνη. Πώς το λέμε, πώς τη λέμε την επιστήμη αυτή. Λογοτεχνία. Μπράβο, Δάφνη, μπράβο, λογοτεχνία. Πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο τέταρτο μέρος για εμπλουτισμό του λεξολογίου. Χρήστο, η ζωολογία. Η ζωολογία, το ζώο. Το ζώο, η ουρανία, ο ουρανός, το ουράνιο τόξο. Ναι. Λυρική ποίηση, η λύρα. Το εμπόριο, ο έμπορος. Η μούσα, το μουσείο. Το μουσείο. Έλα, Ανδριανή, και εσύ. Η ζωολογία, το ζώο, η ουρανία, ο ουρανός, το ουράνιο τόξο. Το ουράνιο τόξο, ναι. Λυρική ποίηση, η λύρα, το εμπόριο, ο έμπορος, η μούσα, το μουσείο. Μπράβο, μπράβο, Ανδριανή. Έλα, Δάφνη. Η ουρανή. Ζωολογία πρώτα. Ζωολογία. Το ζώο, η ουρανία, ο ουρανός, το ουρανοτόξο, λυρική ποιήση, η λυρά, το εμπόριο, ο έμπορος, η μούσα, το μουσείο. Μπράβο. Μπράβο, Δάφνη. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σας. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα, για την άλλη φορά, θέλω να γράψετε αυτόν τον διάλογο, έτσι, να ρωτάει ο ένας τον άλλον τι δουλειά κάνει, ποιες γλώσσες μιλάει, αν έχει φίλους από άλλες χώρες και τα λοιπά. Να κάνουμε ένα παράδειγμα. Χριστό, ναι. Έχω ένα φίλο στη Φιλανδία και μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Τον βλέπω κάθε μέρα στο σχολείο. Έτσι, ένα παράδειγμα. Για προχώρα, Χρήστο, με άλλο παράδειγμα εσύ. Έχω ένα φίλο από την Σερβία. Πάω στο σπίτι του κάθε εβδομάδα. Μαθαίνει αγγλικά. Είναι μαθητής και πάμε σχολείο μαζί. Πάμε σχολείο μαζί και αγαπάει την Ελλάδα και λοιπά. Ή πηγαίνει στην εκκλησία και τα λοιπά. Έλα, Ανδριανή, κάνε και εσύ μια πρόταση. Ανδριανή, μ' ακούς? Ναι. Έλα. Έχω μια φίλη που πάμε στο ίδιο σχολείο, στην ίδια τάξη και μαθαίνουμε ελληνικά, μαθαίνουμε γερμανικά, μαθαίνουμε αγγλικά. Έλα, κάνε μια πρόταση. Έχω μια φίλη που είναι από την Πορτογαλία και μιλάει πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούω καλά. Έχω μία φίλη που είναι από την Πορτογαλία και μιλάει πορτογαλικά. Μπράβο, πολύ ωραία. Έλα, Δάφνη, και εσύ. Έχω ένα συμμαθητή που τον λένε Γιώργο. Λοιπόν, είναι πολύ καλός μαθητής στην τάξη. Είναι πρώτος. Για λέγε.
Έχω ένα συμμαθητή. Έχω ένα συμμαθητή. Στην τάξη μου. Στην τάξη μου που το λένε Γιώργο. Πες μια άλλη πρόταση, να την ξέρεις καλά. Δηλαδή, πες ένας φίλος, μια φίλη. Έχω μια φίλη από την Κύπρο που τη λένε Φίλης, μιλάει ελληνικά. Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι Δάφνη, αυτό είναι αγάπη μου, μπράβο, πολύ ωραία. Και στην Κύπρο πήγα τώρα τελευταία, μια εβδομάδα ήμουν εκεί. Έχεις φίλη στην Κύπρο? Ναι. Έχεις φίλη, ε? Όχι, είναι στο Βέλγιο, αλλά είναι από την Κύπρο. Α, είναι από την Κύπρο και είναι στο Βέλγιο τώρα? Ναι. Μπράβο, μπράβο. Ξέρετε πώς το λένε το νησί της Κύπρου αλλιώς? Ποιο νησί είναι αυτό? Αφροδίτης. Το νησί της Αφροδίτης. Μπράβο, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Το νησί της Αφροδίτης, λοιπόν. Εγώ το αγαπώ πάρα πολύ και κάθε λίγο το επισκέπτομαι. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα πώς θα κάνετε τις προτάσεις. Θα μου γράψετε ο καθένας σας από 2 προτάσεις, έτσι, σύμφωνα με τα όσα είπαμε. Εντάξει, αυτό θα είναι η άσκηση για το σπίτι. Σύμφωνοι? Ναι. Ωραία. Και πάμε τώρα να διαβάσουμε το τελευταίο πίνακα και τελειώνουμε με την ένωση αυτή και θα πάμε στην ενότητα 7. Λοιπόν, Χρήστο, διάβασε την πρώτη στήλη του πίνακα. Αναλογία, ναι. Η αναλογία. Η αναλογία, τα αγγλικά. Α, μόνο τη αριστερή. Ναι. Η ανάλυση, ο Απόλλωνας, η αριθμητική, ο αρχαίος, η αρχαία, το αρχαίο, η γλώσσα, ο γνωστός, η γνωστή, το γνωστό, ο Δίας, διδάσκω, ο ελληνικός, η ελληνική, το ελληνικό, η ιερατό, η ευτέρπη, η ζωολογία, η θάλια, η θεά, η ιατρική, ο γερός, η γερή, το γερό, η καλλιόπη, ο κατάλογος, το κέντρο, η κλειό, η κωμωδία, λειτουργό, η κωμωδία, λειτουργό, το λεξιλόγιο, ο λυρικός, η λυρική, το λυρικό, ο μεγάλος, η μεγάλη, το μεγάλο, η μελπομένη, η μνημοσύνη, η μούσα, το μυστήριο, ο ξένος, η οικονομία, ο οικονομικός, η οικονομική, το οικονομικό, η ομιλία, το όνομα, η ουρανία, η πίση, η πολιτική, ο πολιτικός, η πολιτική, η πολύμνια, προστατεύω, η ρητορική, η τερψυχώρη, η τραγωδία, ο υποταμικός, η ποταμική, το υποταμικό, ο φιλόσοφος, ο φυσικός, ο χορός, η ψυχολογία. Μπράβο, πολύ ωραία. Ανδριανή, θα μου διαβάσει τον δεύτερο πίνακα, τα αγγλικά. Τα αγγλικά, ο Αμερικανός, η Αμερική, τα Αραβικά, το βραβείο, τα Γαλλικά, ο Γάλλος, τα Γερμανικά, ο Γερμανός, η δραστηριότητα, ο ειδικός, η ειδική. Ειδική, το ειδικό. Ειδικός, ειδική, ειδικό. Επιστήμη, η επιστήμη, έρευνα. Ναι. Ερευνώ, ο ηγετής. Ο ηγέτης. Ο ηγέτης, ο Ιάπωνας, τα Ιαπωνικά, τα Ισπανικά. Καθόλου, καλώς ήρθατε, κινέζικα, τα κινέζικα, λίγο, η λογοτεχνία, μελετώ, μιλάω, όπως παίρνω, προσφέρω. Παίρνω, εδώ, παίρνω. Ναι.
Παίρνω, όχι παίρνω. Άλλο το παίρνω, άλλο το περνώ. Βλέπεις ότι άμα ανεβάσουμε τον τόνο, σημαίνει pass, το περνώ. Ενώ το παίρνω είναι I take. Εντάξει, αλλάζει το νόημα άμα ο τόνος φύγει από το π και πάει στο ο. Παρακάτω. Παίρνω, προσφέρω τα ρώσικα, τα σουηδικά, ο Σουηδός, το τμήμα, τα τουρκικά, ο Φιλανδός, η φύση. Η φύση, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, λοιπόν, και τελειώνουμε με αυτό και πάμε στο έβδομο πλέον βιβλίο. Πάμε στο έβδομο βιβλίο. Ένα λεπτό να το κάνουμε share και αυτό. Έστω καλά. Ωραία, πάμε να κάνουμε share λοιπόν το έβδομο βιβλίο. Και προχωράμε. Λοιπόν, το έβδομο βιβλίο, καλή αρχή να έχουμε. Είναι το πρώτο μέρος λοιπόν εδώ. Έχουμε ένα διάλογο στο μουσείο. Ο Γιάννης θα είναι ο Χρήστος και Αθηνά θα είναι η Ανδριανή. Α, καλώς την. Γεια σου Αθηνούλα. Αθηνούλα μου, πάντα στα μουσεία βρισκόμαστε, έτσι. Έλα Χρήστο, ξεκίνα. Ναι, μετά από αυτή την άσκηση θα πρέπει να φύγω, επειδή έχουν έρθει κάποιοι καλεσμένοι εδώ. Ωραία, εντάξει Χριστό, προχώρα. Ναι. Καλώς την. Γεια σου Αθηνούλα μου. Πάντα στα μουσεία βρισκόμαστε, έτσι. Έλα, Αντριανή. Γεια σου Γιαννάκη. Ναι, έχεις δίκιο. Αφού στους δύο μας αρέσουν πάρα πολύ οι τέχνες. Δεν μου λες, εσύ έρχεσαι πολύ συχνά στην Εθνική Πινακοθήκη. Πινακοθήκη, ναι. Όχι, τον τελευταίο καιρό. Όχι τον τελευταίο καιρό, γιατί είχα πολλή δουλειά. Τώρα όμως προσπαθώ να την επισκέπτομαι σχεδόν κάθε εβδομάδα. Από τώρα δεν θέλω να χάνω έκθεση. Ξέρεις τίποτα για τις πρόσφατες περιοδικές εκθέσεις. Εκθέσεις, ωραία. Λοιπόν, τώρα να συνεχίσει η Δάφνη από εδώ, σαν Αθηνά. Έλα, Δάφνη. Ναι, ο τίτλος της επομένης θα είναι κλασικές μνήμες. Και ελπίζω να έχει πολύ καλά έργα από διάφορους καλλιτέχνες. Μπράβο, Δάφνη μου. Μπράβο. Έλα, Χριστό. Μπράβο. Α, ναι. Εδώ είναι η αφίσα. Είναι ωραία. Μου αρέσουν και τα χρώματα και το θέμα. Αρχίζει τώρα τον Δεκέμβριο. Τι λες, την βλέπουμε μαζί. Έλα, Δάφνη. Ευχαριστώ. Ευχαρίστως. Μπράβο, μπράβο. Χρήστο, απαγκιστρώνεσαι. Μπορεί να φύγεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα. Άντε, γεια σου Χριστό. Yeah. Θα σας στείλω το βίντεο και
Ανάλογα θα μου στείλετε και την καλλιγραφία που θα σας στείλω, εντάξει. Ναι. Θέλω όμως και την προηγούμενη καλλιγραφία που δεν μου στείλατε. Ναι, ωραία. Εντάξει. Γεια σας. Ωραία, yeah. Λοιπόν. Γεια σου Χριστό. Προχωράμε με την Ανδριανή και την Δάφνη. Να πούμε και αυτό το λεξιλόγιο και θα τελειώσουμε για απόψε. Έλα, Ανδριανή, διάβασε μου τα μουσεία, τις τέχνες. Αυτό το πίνακα εδώ. Μουσεία, τέχνες, εθνική, πινακοθήκη, περιοδικές, τίτρος, κλασικές, μνήμες, έργα, καλλιτέχνες, χρώματα, θέμα. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε με κάθε λέξη μία πρόταση. Δηλαδή, έχουμε τα μουσεία ή το μουσείο. Θα κάνουμε παράδειγμα. Εγώ πηγαίνω στο μουσείο κάθε φορά που υπάρχει καινούργια έκθεση. Έτσι, ή μου αρέσουν τα μουσεία και πηγαίνω τις αργίες. Δάφνη, πες μου μια πρόταση με τις τέχνες. Μου αρέσουν οι τέχνες. Μου αρέσουν οι τέχνες, μπράβο. Ναι, Ανδριανή, πες με το εθνική. Εθνική πινακοθήκη. Ή εθνική σχέτο. Ξέρω μια ομάδα, έτσι, που είναι τόσο καλή σαν την εθνική μας ομάδα. Δηλαδή, ξέρετε ποια είναι η εθνική ομάδα. Ναι. Αυτή η ομάδα που έχει παίχτες από όλες τις ομάδες ενός κράτους και κάνουν μία εθνική ομάδα. Για λέγε, Ανδριανή, μια πρόταση με το εθνική. Πες, η εθνική μας ομάδα θα παίξει με την εθνική πια, ενός κράτους. Για λέγε. Η εθνική μας ομάδα καλαθροσφαίρισης, παραδείγματος χάρη, θα παίξει με την Αγγλία. Η εθνική ομάδα μας καλαθροσφαίρισης θα παίξει με την Αγγλία. Ξέρετε ποια είναι η καλαθροσφαίριση? Το μπάσκετ. Το μπάσκετ. Δεν το λέμε μπάσκετ. Ναι. Θα το λέμε καλαθροσφαίριση. Θα μιλάμε ελληνικά. Δεν χρειαζόμαστε τις ξένες λέξεις στο λεξιλόγιο μας. Εντάξει, Ανδριανή. Άρα λοιπόν, η γλώσσα μπορεί να πάει στο μπάσκετ, αλλά κανονικά θα λέμε καλαθροσφαίριση εμείς. Ναι, οι Έλληνες... Επίσμα των πολλών για να μαθαίνουμε να μην χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις. Έλα, Δάφνη. Πες μας και εσύ μια πρόταση με την εθνική. Είπαμε μια εθνική της καλαθροσφαίρισης. Ξέρεις την... ένα λεπτό να σας πω το... Την αντισφαίριση. Ξέρετε ποια είναι η αντισφαίριση? Η αντισφαίριση είναι το τένις. Δάφνη. Ναι. Το τένις δεν θα το λέμε τένις, θα το λέμε αντισφαίριση. Αφού οι Έλληνες το ξέρουν αυτό. Αντισφαίριση. Ούτε οι Έλληνες το ξέρουν αυτό. Ναι, αλλά η κανονική λέξη αυτή είναι η ελληνική λέξη. Ναι, επεκράτησε, το λέμε τένις και μας έμεινε τένις. Αλλά η ελληνική ονομασία είναι αντισφαίριση. Για πες μια πρόταση, Δάφνη, με το αντισφαίριση. Η εθνική ομάδα...
Η εθνική ομάδα της αντισφαίρησης θα παίξει στο τουρνουά με την Αγγλία. Το τουρνουά είναι ελληνική λέξη, από τον τόρνο. Δεν είναι ξένικη λέξη. Έτσι. Για λέγε, Δάφνη. Η εθνική ομάδα της αντισφαίρησης. Ομάδα της αντισφαίρησης. Θα παίξει με την Αγγλία στο τουρνουά. Με την Αγγλία. Ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Έχετε καμιά άγνωστη λέξη, καμιά απορία, Ανδριανή? Όχι. Εσύ, Δάφνη? Όχι. Ήσασταν πάρα πολύ καλές σήμερα. Εδώ θα πούμε καληνύχτα. Και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα πάλι. Θα σας στείλω 1, 2, 3 γράμματα της αλφαβήτου για καλλιγραφία και 2 λέξεις να γράψετε και θα μου τα στείλετε. Όπως επίσης θα μου στείλετε και τις 2 προτάσεις της κατοίκων εργασίας που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή στο άλλο βιβλίο που είχαμε πει. Θυμάστε? Κάναμε δύο, σας είπα να κάνετε 2 προτάσεις, έτσι, με διάλογο. Εντάξει, έχετε καμιά απορία? Όχι. Όχι, άντε, λοιπόν, καληνύχτα σε όλους και φιλάκια στη μαμά σας. Άντε. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Δάφνη μου, καληνύχτα, Ανδριανή μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα, γεια.